και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, φιλοξενούμενοι στο ψηλά τα χέρια, χωρίς καμία διάθεση να σηκώσει ψηλά τα χέρια, άλλωστε τα σηκώνει ψηλά τα χέρια 33 ολόκληρα χρόνια μπροστά στο κοινό, είναι η Ελίκη Βουγιουκλάκη. Με λίγα λόγια, είναι καλεσμένη εδώ η αποκαλούμενη εθνική μας στάρ και για να είμαστε ειλικρινέστεροι και εντιμότεροι με τον εαυτό μας ως κοινό, είναι ο άνθρωπος επί του οποίου ασελγούμε αβίαστα, ειδικοί και μη ειδικοί, κοινό και δημοσιογράφοι, εφημερίδες και τηλεόραση και κινηματογράφος, γιατί όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά υπάρχει πάντοτε μια Ελίκη Βουγιουκλάκη για να ανεβάσει κυκλοφορίες, για να αυξήσει την ακροαματικότητα, για να αυξήσει τη θεαματικότητα. Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, τότε, αν θέλετε, υπάρχει πάντοτε μια Ελίκη Βουγιουκλάκη επί της οποίας θα ρίξει ο καθένας μας το αποθυμένο του δίκη μιας κάποιας ερώτησης. Εθνικό ζήτημα, πάρα πολλές φορές, με ποιον βγαίνει, με ποιον κυκλοφορεί, που τρώει, με ποιον κοιμάται, με ποιον παντρεύεται, με ποιον δεν παντρεύεται, με ποιον παίζει. Η Ελίκη Βουγιουκλάκη είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Για τους πιο ρομαντικούς, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίον μεγαλώσαμε και θέλουμε να τον έχουμε στη ζωή μας. Για τους άλλους είναι η Ελίκη Βουγιουκλάκη, που αν πατήσει στην επίδαυρο, η επίδαυρος ίσως και να μολυνθεί για πάντα, ως αν να ήταν πάρα πολύ κοντά στο Τσερνομπίλ. Ελίκη Βουγιουκλάκη, καλώς ήρθες στο ψηλά τα χέρια και δεν νομίζω ότι κάποια ατομική βόμβα θα σκάσει απόψε, έτσι ώστε να μην μπορούν να μας δουν όσοι πρόκειται να μας δουν. Λιάννα, ναι. Πάρε αυτό το περίστροφο από εκεί. Το φοβάσαι. Τρομάζω. Το φοβάσαι. Αυτό να το πάρω. Βεβαίως φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι είναι ψεύτικο και ότι έχει όλη τη διάθεση για το χιούμορ, γιατί ψηλά τα χέρια συνήθως εκλαμβάνεται σαν απειλή. Το ότι ψηλά τα χέρια μπορεί να είναι και μια γλυκιά παράδοση. Εγώ για σένα ψηλά τα χέρια ευχαρίστω. Κάποιοι μπροστά στο κοινό δεν το πιστεύουν. Ήθελα να ρωτήσω, σαν πρώτη ερώτηση. Ναι. Έχουμε ένα εξώφυλλό σου 1957, όταν ήσουν η ελπίδα του ελληνικού κινηματογράφου. Της ελληνικής σκηνής. Και της ελληνικής σκηνής. 1957. Σήμερα έχουμε 1990. Πάνε 33 ολόκληρα χρόνια. Ήθελα να ξέρω πόσο έχουν βαρύνει 33 χρόνια μιας ατέλειωτης δουλειάς. Γιατί έχεις δουλέψει, ναι, σαν το σκυλί. Στο κινηματογράφο, στο θέατρο, έχεις δουλέψει πραγματικά. 33 ολόκληρα χρόνια. Δεν είσαι κουρασμένη? Πολύ. Δεν φαίνεσαι όμως κουρασμένη, γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν έχω τον καιρό να το συνειδητοποιήσω πόσο πολύ κουρασμένη είμαι. Μόνο φορές πολλές αισθάνομαι και μια πίκρα, μήπως η ζωή μου, η προσωπική μου ζωή, έφυγε έτσι αμεταχείριστη, αχρησιμοποιητή. Έδωσα πάρα πολλά και εισέπραξα λίγα, γιατί το κοινό ίσως πήρε περισσότερα από μένα. Και σήμερα στο 1990 δεν είμαι η ελπίδα της ελληνικής σκηνής, είμαι όμως η ελπίδα της ελληνικής ζωής. Είμαι, αν θέλεις, καμιά φορά η παρηγοριά, είμαι σημείο αναφοράς και φθόνου, αλλά και πώς κρατιέται, βρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα. Ναι. Τι κάνει. Ναι. Το είπα πολύ ειλικρινά πριν, ότι είσαι ένας άνθρωπος επί του οποίου αμολάμε ό,τι μας καπνίστε, το πω έτσι πολύ απλά. Ναι, 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 ναι. Καλό ή κακό. Άμα τα πράγματα πάνε άσχημα, υπάρχει εσύ να μας διασκεδάσεις. Ναι. Θα δούμε ακόμα και μια παλιά σου ταινία, πολύ παλιά, και θα χαρούμε. Ή θα έρθουμε στο θέατρο να σε δούμε. Αν κάτι πάει άσχημα, από την άλλη μεριά, θα βρούμε κάτι να ασχοληθούμε πάλι μαζί σου. Μόλις τολμήσω να κάνω κάτι, κάτι που είναι έξω από αυτά που μου επιτρέπουν ορισμένοι, και οι ορισμένοι είναι λίγοι, γιατί το κοινό, το περισσότερο κοινό, είναι μαζί μου, και ξέρεις γιατί είναι μαζί μου. Γιατί εγώ το αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή σαν ένα πανέξυπνο παιδί και όχι σαν ένα σοφογέροντα. Και απάνω στην εξυπνάδα του κοινού, πώς το λένε, ποντάρισα. Μπορείς να κινήσει. Ναι, ποντάρισες. Ναι, ναι, ποντάρισα, να τα πούμε έτσι. Και δεν το ξεγέλασα ποτέ. Ό,τι κάνω, το κάνω με τον τρόπο μου, με συνέπεια. Αλλά κάθε φορά που πάω να κάνω κάτι καινούριο, κάτι πιο προχωρημένο, έχω επιθέσεις. Θυμάμαι όταν ανέβαζα την Εβίτα, γινόταν ο χαμός. Και πού θα βρει τη φωνή αυτή, και πώς θα κάνει αυτή την παραγωγή, και πώς και πώς και πώς. Είχα ακούσει τα μύρια όσα. Η Εβίτα έγινε. Έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και στην Αγγλία αντιγράψανε και την τελευταία σκηνή. Δηλαδή τους άρεσε καλύτερα
όπως την ερμήνευσα εγώ στην Ελλάδα. Θα τα πω όλα, δεν πρέπει να τα πω. Καλό, για απλώ να τα πει. Α πω και κάτι άλλο πολύ απλό. Ότι εγώ δεν την έβγαλε στη Νέα Υόρκη και είδα και τη δική σου και μετά είδα και στο Λονδίνο και όντω αντιέγραψαν τη σκηνή. Δηλαδή, σου προσφέρω και τη δική μου μαρτυρία ως κοινό. Όχι ότι ήμουν σπουδαία. Φωνητικά δεν ήμουν τίποτα. Απλώ προσπάθησα, μια προσπάθεια. Αλλά σαν ηθοποιό είναι αυτό που του άρεσε. Δηλαδή, ότι είχα συνέστημα, αλήθεια, ειλικρίνεια. Και έγινε ο χαμός. Τώρα γίνεται δεύτερος χαμός γιατί να πάω στην Επίδαυρο. Λοιπόν θα πάω. Και ή θα πετύχω ή δεν θα πετύχω. Όλα είναι μες στο παιχνίδι. Και το ρίσκο είναι δικό σου. Και το ρίσκο είναι δικό μου και αν αποτύχω δεν θα είμαι και η πρώτη. Και δεν θα είμαι και η χειρότερη που θα έχει πάει ποτέ στην Επίδαυρο. Λοιπόν, γιατί λυσάνε τόσο πολύ. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να φαγωθούμε. Δεν βλέπουμε πού πάει ο τόπος, πού κατρακυλάμε. Εκεί αυτό είναι το μόνο που μας καίει. Αν θα πάει η Αλίκη Μπουγιουκλάκη στην Επίδαυρο, που το δικαιούται στο κάτω-κάτω, που έχει δουλέψει τόσο σκληρά, που μας έχει δώσει τόσα πράγματα. Εσείς, το κανάλι σας που αρχίσατε, με ποιον κάνατε γένεια? Με μαζί δικιά σου. Μου ταινία. Μαζί και σου, κάθε τόσο την αναγγέλλετε. Που σημαίνει τι? Πουλάω. Μα είπα εγώ στην αρχή πουλάς. Ναι, το πες. Πουλάς και πουλάς και σε κάμψεις μεγάλες είσαι και σαν είδες σωτηρίες. Ερήμην των πολλών που ίσως δεν ξέρουν τους μηχανισμούς. Και είπα επίσης πολύ ειλικρινά ότι διακατεχόμαστε από μία αντίληψη απέναντί σου. Να έχουμε το δικαίωμα να πάσα στιγμή να λέμε δεν δικαιούται διανομιλή, Αλίκη. Μάλιστα. Όταν λέω διανομιλή, δεν δικαιούται διανομιλή. Μου θύμισε το Μένιο του Κουτσό, Γιώργα. Ναι, από εκεί και η φράση, άλλωστε. Ναι. Γιατί αλλιώς τα ελληνικά δεν στέκονται δεν πολύ. Δεν δικαιούστε διανομιλείτε. Ναι, στον πληθυντικό. Εκεί. Λοιπόν, και κυρία Κουτσουλάκη, δεν νομίζω ότι δικαιούστε να ομιλείτε όταν οι άλλοι δεν το θέλουν. Τι μου λες, πώς αισθάνεσαι σαν. Να σου πω εγώ επίσης ότι αντιμετώπισε το κοινό σαν ένα έξυπνο παιδί. Ναι. Και οφείλω να ομολογήσω ότι πρώτη φορά αυτό το ακούω. Ναι. Και το βρίσκω και σωστό, αν θες. Βέβαια. Αλλά ξεχνάς ότι ένα έξυπνο παιδί έχει γεννηθεί στα παιχνίδια του, ναι, αυτά που έχει, να τα θεωρεί τόσο δικά του, που η πρώτη άσκηση εξουσίας πάνω σε ένα παιχνίδι που έχει ένα έξυπνο παιδί, για να το σπάσει. Να. Να το κάνει κομμάτια. Κοίταξε, τα παιδιά όμως ενηλικιώνονται. Ναι. Και νομίζω ότι ύστερα από τόσα χρόνια το κοινό, και ύστερα από τόσα που περάσαμε και εμπειρίες και στην πολιτική μας ζωή κυρίως, το κοινό πρέπει να έχει μια ωριμότητα και να καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα. Φέτος μου αντιστάθηκε. Ναι. Στη δουλειά μου, ναι. Ναι, φέτος δεν είχα αυτή που λέμε επιτυχία εμπορική. Ναι. Είχα όμως καλλιτεχνική, είχα ουσιαστική. Είχα κάτι που το χάρηκα εγώ, που το έκανα δώρο στον εαυτό μου. Έπαιξα ένα έργο μόνη μου, με όχι γεμάτο θέατρο. Και όταν λέμε όχι γεμάτο, εννοούμε ότι. Ένα θέατρο που το δούλευαν πολλά άλλα, αλλά που εσύ δεν, ναι, το έχει συνηθίσει, το έχει συνηθίσει με πολύ περισσότερο κόσμο, ίσως. Ναι. Όμως δεν μου κακοφάνηκε καθόλου. Κέρδισα καινούριο κοινό. Και εκείνο που θέλω είναι, και γι' αυτό θέλω να κάνω και την Αντιγόνη, στο ίδιο το κοινό, το πλατή, να περάσω ένα άλλο μήνυμα. Το μήνυμα της αρχαίας τραγωδίας, που θα πεις δεν το κάνουν οι άλλοι καλύτερα. Το κάνουν, αλλά εγώ έχω μια άλλη γλώσσα, μια άλλη επικοινωνία με τον κόσμο και νομίζω ότι αν είμαι δε και καλή Αντιγόνη, το μήνυμα του Σοφοκλή, του έργου, θα περάσει. Θα περάσει καλύτερα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο καλλιτέχνης και ειδικά ο άνθρωπος του θεάτρου, ο θεατρίνος όπως το λέμε, εγώ τη φοβάμαι τη λέξη και μ' αρέσει κιόλας. Mm-hmm. Ο θεατρίνος έχει ύψιστο κριτή το κοινό. Mm-hmm. Πώς μπορεί να φτάσει κάποιος να αισθάνεται ασφυκτικά, γιατί διαισθάνομαι ότι σε έναν βαθμό αισθάνεσαι ασφυκτικά, όσον αυτό να σου απαγορεύεται, τι μπορεί να σε εμποδίσει ανάμεσα σε εσένα και στο κοινό, τι μπορεί να σταθεί, η κριτική, το σχόλιο, η στήλη, η ξέρω εγώ παραπολιτική, ή κάποια πικρία ή η δήλωση της ασέλγειας, για παράδειγμα. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Είμαι πολίτης αυτής της χώρας και αν θέλεις είμαι. Σκεπτόμενος πολίτης. Ναι, και εθνικό πρόσωπο. Α, για να βάλουμε για λίγο. Όχι, είσαι εθνικό πρόσωπο. Με ποιο είναι, είσαι εθνικού βεληνικού. Κακά τα ψέματα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Εσένα σε ξέρουν από άκρο σ' άκρο. Τους μισούς υπουργούς της παρούσας οικουμενικής κυβέρνησης δεν τους ξέρουν. Ποιο τι είναι να κάνουμε τώρα. Το ζητούμενο κάθε πολιτικού να έχει το κοινό με το μέρος του. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ το έχω το κοινό με το μέρος μου. 33 συναπτά έτη και βάλε, γιατί είχα αρχίσει και από τη σχολή. Είχα παίξει και η Ιουλιέτα στα 17 μου. Λοιπόν, το έχω το κοινό. Έστω αν τρεις φορές στην πορεία μου, η τρίτη είναι αυτή, μου είπε «Δεν συμφωνώ μαζί σου». Ναι. Ξέρω όμως την επόμενη φορά ότι μπορεί και να συμφωνήσει. Λοιπόν, όλοι θέλουν αυτή την καταξίωση, δηλαδή από τον κόσμο, ζητάνε την ψήφο του. Εγώ δεν τη ζήτησα ποτέ. Δεν ήθελα να γίνω ούτε στάρ, ούτε το φανταζόμουν, ούτε το είχα ονειρευτεί. Αν έγινα.
Που έγινε, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Έγινε σε ευχές. Όχι, έγινε στάρ. Ναι. Και τουλάχιστον σε αυτή τη μικρή ελληνική αγορά έγινες γρήγορα και το κυριότερο από όλα διατηρήθηκες πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το δύσκολο. Ναι, γιατί και... εύκολα κάνει κανένας μέχρι απάνω. Μετά αποστέκεται είναι. Ναι, και εσύ έγινες στάρ και πολύ επιτυχημένη. Και άλλοι θέλουν να γίνουν στάρ. Εγώ παρατηρώ έναν που γράφει κριτικές. Έναν, ναι. Έναν τύπο πολύ μου. Έτσι. Με εκνευρίζει αυτός. Ναι. Σε κάθε του κριτική, ό,τι και να γράφει για άλλα θέατρα, αναφέρει και εμένα. Δηλαδή, θες να πεις ότι κάνει κριτική για ένα έργο που παίζουν άλλοι ηθοποιοί σε άλλο θέατρο και αναφέρεται σε σένα. Βέβαια, πάντα. Δηλαδή, κατά ποια ενένεια. Ξέρω εγώ, το έχει δει ως έβριμα, ως ξυπνάδα, ως. Ξέρω εγώ, κάνει τον Γκυρ, τον ευθυμογράφο, ξέρω εγώ τι κάνει. Σε πειράζουν αυτά μετά από τόσα χρόνια. Ναι, πολύ με πειράζουν, με εκνευρίζουν. Πολλές φορές κλαίω, σκίζω την εφημερίδα. Αλλά αυτό είναι μια στιγμή. Ύστερα ηρεμώ και λέω. Τράβα την πορεία σου όπως άρχισες. Και θυμάμαι τη Μανταλένα. Τότε που γύριζα τη Μανταλένα και έλεγα μια φράση. Κάνει συχνά αναφορές στη Μανταλένα. Τι υπάρχει στη Μανταλένα μέσα σε αυτό το ρόλο της Μανταλένας που σε έχει επηρεάσει, έτσι ώστε να κάνει συχνές αναφορές. Έχω δει και σε άλλους τους συνενεύτες. Τι είναι αυτό στη Μανταλένα που τέριαξε πολύ με την Αλίκη. Σαν να είναι η ταινία ένα βιογραφικό μου. Ένα κορίτσι μόνο του. Χωρίς τον πατέρα του, μην γίνουμε μελό προς Θεό, και γίνεται καπετάνισσα. Και της λέει ο παπάς, μα γυναίκα εσύ, θα αρμενίζεις τη βάρκα, και του λέει, σώπα παπά, εγώ δεν πάω με τα έθιμα και τα ήθη και τα κατεστημένα, δεν θυμάμαι με τι τρόπο. Της εποχής, ναι, ναι, δεν έχει σημασία. Εγώ θα αρμενίσω τη βάρκα, έτσι θέλω και έτσι θα κάνω. Και πήρα το βαρκάκι μου και αρμένισα στα πέλαγα και όπου με έβγαλε, αν με έβγαλε πουθενά δεν ξέρω. Μπράβο κόρη μου, γενναίο κορίτσι. Θάμασε το χωριό την καρδιά που έδειξες. Το μόνο είναι από τι θα ζείτε τώρα, λέω, ώσπου να παντρευτείς. Αυτό συλλογένει. Τι πάει να πει από τι θα ζούμε τώρα. Από τη βάρκα μου. Α, θα βάλεις άλλο βαρκάρι. Μα τι λες, παπά μου. Και τι είμαι εγώ, άχρηστο πράγμα είμαι εγώ. Εγώ θα την αρμενίζω. Μα τι λες τώρα, κορίτσι πράγμα, θηλυκό. Μπορεί να είμαι θηλυκό, μα είμαι βαρκάρις εγώ που βάζω κάτω. Καπετάνιο. Έτσι με έλεγε ο πατέρας μου. Για χωρατό θα το έλεγε. Χωρατό. Δεν με ξέρεις τότε καλά, θα με δεις. Ξέρω όμως το χωριό. Θα με δει τότε και το χωριό. Μα θα πας κόντρα σε εθήματα αρχαία. Γυναίκα βαρκάρισα. Δεν ξέρω από εθήματα εγώ. Εγώ ξέρω που μου έρχεσαι ο πατέρας μου. Σου βάζω όρκο με τα λέδα. Τα παιδιά και τα μάτια σου. Θα σταθείς πατέρας τους. Αυτό ορκίστηκα. Και μου λες τώρα να πατήσω τέτοιον όρκο. Παπάς άνθρωπος. Πώς θα με εξομολογήσει μεθαύριο. Πώς θα μου δώσεις άδεια να κοινωνήσω. Θα πάμε και δυο στην κόλαση. Και λόγω σου στα πιο βαθιά άπατος θα πας. Μετά από 33 χρόνια, πώς αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός. Ας είναι τετριμένα. Είπες πριν να μην γίνουμε μελό. Να σου πω κάτι. Αν έχει πάρει το μάτι σου ένα διαφημιστικό του ειδησεογραφικού καναλιού στον κόσμο που λέγεται CNN, δεν υπάρχει τίποτε πιο δραματικό, τίποτε πιο πραγματικό. Τίποτε πιο ρεαλιστικό και αν θες και τίποτα πιο μελό από την ίδια τη ζωή. Επομένως, όταν το μελό είναι μέσα στη ζωή, δεν νομίζω ότι πειράζει. Πειράζει το ψεύτικο μελό. Πώς αποφάσισε ένα παιδί να γίνει ηθοποιός? Δεν είχε σπουδάκι από καμιά θεατρική οικογένεια. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί αποφάσισε να γίνει ηθοποιός? Και πότε τα αποφάσισε, τελευταία ανάλυση? Πολύ νωρίς. Πόσο νωρίς? Να ήμουν γύρω στα 8-9. Και πώς ήρθε έτσι να γίνει ηθοποιός? Ήσουν από αυτά τα παιδιά που λένε ότι στεκόντουσαν μπροστά στον καθρέφτη και φοράγαν τα ρούχα της μαμάς τους και το κραγιόν και θέλανε να παίξουν. Όχι, όχι. Τότε. Δεν ήμουν από αυτά τα παιδιά. Ήμουνα προβληματικό, προβληματισμένο παιδί. Και είχες χάσει τον πατέρα σου? Ναι. Πολύ νωρίς. Τον εμφύλιο, στα 6 μου. Και μια συμμαθητριά μου στο σχολείο και χάσει και εκείνη τον πατέρα της, τον εμφύλιο από την άλλη πλευρά. Και λέω, σε τι κόσμο θα ζήσω. Ποιος άραγε να φταίει, πού να το ψάξεις. Σε ένα παιδί, με δύο πατεράδες από δύο διαφορετικές πλευρές, δεν ψάχνατε? Δεν είναι κόσμος. Ας φτιάξω έναν άλλο κόσμο. Και μάζευα τα αδέρφια μου και μια φίλη μου. Τους έλεγα ένα θέμα. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα έργο. Σαν κομμεντία ντελάρτε, ένα είδος. Και βγαίναμε και αυτοσχεδιάζαμε στην βεράντα του σπιτιού. Και σιγά σιγά αρχίσαμε να έχουμε και θεατές. Και μετά σκέφτηκα να βάλω και εισιτήριο. Και έβγαλα το πρώτο μου χαρτζιλίκι εκεί. Και βοηθούσα φυσικά το σπίτι. Γιατί κάποια στιγμή περάσαμε δύσκολες ώρες. Ενώ θέλω να πω ότι η μάνα μου
είναι το γένος Κουμουνδούρου. Από μια πολιτική οικογένεια. Εμένα με προορίζανε για γιατρό. Μικροβιολόγο. Μικροβιολόγο. Mm-hmm. Ήμουν καλή στη χημεία. Και ήμουν καλή στη χημεία γιατί είχα ερωτευτεί τον καθηγητή μου. Μας έκανε χημεία, αλλιώς δεν μ' αρέσει και πολύ. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο που θέλω τώρα στην Ελλάδα. Ακριβώς το ίδιο. Και όνειρο της μητέρας μου ήταν η κόρη της να σπουδάσει, να γίνει γιατρός. Τα άλλα μου αδέρφια, έχω δύο αδέρφια. Ο ένας είναι αρχιτέκτονας, ο Αντώνης. Και ο Τάκης είναι σκηνοθέτης. Είναι σκηνοθέτης. Και σπούδασε στη Ρώμη, ο ένας στο Μόναχο και στην Αυστρία, ο Αντώνης. Τους λατρεύω πολύ και τη μάνα μου, αυτή είναι η οικογένειά μου. Και ο γιος μου. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Πώς το δέχτηκε αυτή η οικογένεια, το ότι εσύ ήθελες να γίνεις ηθοποιός? Γιατί έτσι όπως μας το λες, ήταν μια τάση φυγής από έναν κόσμο που δεν σου άρεσε και συνάμα και μια φυγή που σκέφτηκες και πολύ νωρίς ότι θα μπορούσε να είναι και βιοποριστική. Δηλαδή είχες την αίσθηση του επαγγελματία μικρή. Σκέφτηκα ότι... Και εγώ δεν θεωρώ τον επαγγελματισμό και μάλιστα αυτού του είδους αρνητικό προσώπο. Λοιπόν, τα έφερνε δύσκολα η μητέρα μου με τρία παιδιά. Δεν είναι... ήταν και από τους τύπους των γυναικών που θα έβγαινε να εργαστεί. Μάλιστα. Δεν ήξερε. Ήξερε να μας δώσει όλη της την αγάπη, να μας μεγαλώσει σωστά. Της χρωστάμε πολλά και οι τρεις. Αλλά δεν ήταν η γυναίκα που θα βγει στο μεροκάματο που λέμε. Και... κατάλαβα ότι κάποιος έπρεπε να αρχίσει να προσφέρει. Πρέπει να σπουδάσουν λοιπόν τα αγόρια. Και εγώ έπρεπε να κερδίσω χρήματα. Ανάποδα. Ναι. Βγαίνουν τα χρόνια, συνηθιζόταν τα αγόρια να παντρεύουν τα κορίτσια. Εμένα... δηλαδή να βγάζουν τα λεφτά πρώτα για να παντρέψουν τα κορίτσια. Είμαστε και οι τρεις πολύ μικροί, ναι. Πολύ μικρή διαφορά ηλικίας. Και στα 16-17 μου πήγα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Με κάποιες γνωριμίες, τα λοιπά. Έδωσα εξετάσεις και μπήκα ως εξαιρετικό ταλέντο. Έπαιξα στο Εθνικό Θέατρο, πλάι στο Χριστόφορο Νέζερ, ένα κοριτσάκι 8 χρονών τότε. Με διάλεξε ο Αλέξος Σολωμός. Ύστερα έπαιξα και σε ένα έργο του Μπόγρι, αυτά στο Εθνικό Θέατρο. Και μετά έπαιξα η Ιουλιέτα, δευτεροετής. Και είχα δάσκαλο το Ροντήρι, σπουδαίους δασκάλους. Τότε ήταν η σχολή του Εθνικού Θεάτρου και η σχολή του θεάτρου τέχνης, οι μεγαλύτερες και οι σπουδαιότερες σχολές βγαίνανε. Τα Κουνάκια και τα Ροντιράκια. Εγώ είμαι Ροντιράκι. Και πολλοί πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου. Λοιπόν, τέλειωσα τη σχολή και είχα να επιλέξω ή να μείνω στο Εθνικό Θέατρο ασφαλής, να παίξω ορισμένους ρόλους ή να βγω έξω να βοηθήσω. Και να διεκδικήσεις ένα ψωμί και να με άλλους όρους. Ένα ψωμί. Και ξέρεις τι έκανε. Επανάσταση. Η πρώτη μου ταινία, μια από τις πρώτες μου, γιατί την πρώτη την έκανα μαθήτρια, ήταν το Κορίτσι με τα Παραμύθια. Τότε ήταν πολύ χαμηλή μισθή. Έπαιρνε ο Αλέκος ο Αλεξανδράκης 10-15 χιλιάδες και κάτι τόσο μου πρότεινε και εμένα ο σκηνοθέτης ο Λεμπρινός Δεζίπια. Το θεώρησα πολύ λίγο. Και τι έκανες? Ζήτησα παραπάνω. Και το διεκδίκησα. Και μετά από τις 15 πήγα στο Φίνο και ζήτησα 100. Και δεν μου τις έδινε. Και μου είπα θα σου δώσω 80. Κάναμε την Αστέρο. 80? Όχι. Θέλω 100. Παζάρι. Σκληρό παζάρι. Παζάρι, ναι, γιατί το μεροκάματο. Δούλευα. Δούλευα σκληρά και το είχα ανάγκη. Μου λέει, δε, ξέρεις πόσο μου κοστίζει εμένα η ταινία? Πω τόσα εκατομμύρια και πώς θα σου δώσω σε ένα 100. Λέω πόσο κοστίζει. Μου λέει τότε 7 εκατομμύρια. Ωραία. Μετά από τα 7, κάθε εκατομμύριο θα παίρνω 20.000. Ξέρεις πόσα 20 άρικα πήρα. Να σου πω κάτι. Μου αρέσει που ακούω έτσι μια γυναίκα να παραδέχεται ότι είχε αυτό το που λέμε επιχειρηματικό δαιμόνιο, με την έννοια του ότι γνώριζες ίσως πολύ νωρίς ότι είσαι ένα κεφάλαιο που μπορεί να αποδώσει και δεν θέλησες να μην έχεις μερίδιο στους τόκους ενός κεφαλαίου. Ναι, δεν τα χειρίστηκα όμως πολύ σπουδαία. Δεν έκανα επενδύσεις. Όχι, όχι, δεν εννοώ με την έννοια του πώς εκμεταλλεύτηκες ίσως μετά τα λεφτά που έβγαλες. Mm. Αλλά σαν κεφάλαιο τον εαυτό σου, γνωρίζοντας ότι μπορεί να πάει καλά. Δεν το έκανα μόνο για τον εαυτό μου. Το έκανα και για τους συναδέλφους μου. Γιατί αμέσως όλοι, βέβαια, κατάλαβες. Α, καλά, σίγουρα. Άμα ανοίξει κάποιος το δρόμο συνδικαλιστικά και ανεβάσει τα μεροκάματα, ακολουθούν και άλλοι. Mm-hmm. Που ίσως να μην είχαν και την άνεση να το κάνουν. Ή να το απαιτήσουν με τον ίδιο τρόπο που το απέτυχε. Ξέρεις, αυτό παρατηρώ σήμερα. Δεν υπάρχει μια ισορροπία στη σχέση του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Αν βρεθούν αυτές οι ισορροπίες, τότε και σαν κράτος θα πάμε καλά και σαν άνθρωποι θα γίνουμε ευτυχέστεροι. Θαρώ.
Έχεις τη φήμη του ανθρώπου ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα και σε άλλους να ξοπεταχτούν, έτσι να πω τη λέξη, να ξοπεταχτούν ναι. από την ανωνυμία ναι. στην επωνυμία. Σε κατηγορούν ότι αυτό έγινε περισσότερο για άνδρες ηθοποιούς, αλλά όχι για γυναίκες. Όλες οι όμορφες γυναίκες και οι νέες του θεάτρου μας έχουν παίξει μαζί μου και πολύ σπουδαίους ρόλους. Για το ξέρω. Απλώς επειδή όταν ο ρόλος ήταν ο κεντρικός γυναικείος και ήσουν εσύ, ήταν φυσικό ίσως να ξεχωρίσουν οι άντρες που έπαιζαν δίπλα σου στο θέατρο, ευκολότερα από τις γυναίκες. Αυτό είναι πολύ φυσικό αυτό με το κοινό. Αλλά ένα πράγμα το οποίο σου καταλογίζουν ακόμα και οι απεινείς εχθροί σου ναι. είναι ότι υπήρξες και είσαι ένας άψογος επαγγελματίας με άψογες σχέσεις απέναντι στους άλλους όταν είναι εργοδότης. Σε λένε ναι. συνεπή, σε λένε καλοπληρωτού. Ναι, είναι όλα αυτά. Μ' αρέσει η τελειότητα στη δουλειά. Αγαπάω τους συναδέλφους μου. Αγαπάω το χώρο της δουλειάς μου. Είμαι ευτυχισμένη. Στο κάτω-κάτω δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς, γιατί εκεί ζω. Σαν πως το χαίρομαι, νομίζεις, στο σπίτι μου. Ζω εγώ στο σπίτι μου. Πότε το βλέπω. Όλοι οι άλλοι πρέπει να ζουν στο σπίτι σου, εκτός από σένα. Μια χαρά περνάνε όλοι. Γυρνάω το βράδυ σκοτωμένη από τη δουλειά, όλοι στην τηλεόραση. Μια χαρά. Έχουν φάει. Εγώ... Να το σπίτι, το τραπέζι, το ψυγείο, την καρέκλα τα έχουν χαρεί. Εσύ όμως... Όλα. Ναι. Εσύ ναι, ένα κρεβάτι, έναν ύπνο και το άλλο πρωί τα ίδια. Και το άλλο πρωί το δισάκι μου στον ώμο για τον το δρόμο. Και τέτοια. Και τέτοια. Λοιπόν, νομίζω ότι σου πάει πολύ η τηλεόραση, παρότι εσύ δεν την εμπιστεύεσαι τόσο πολύ, ίσως επίσης πολύ εξοικειωμένη με τον κινηματογράφο. Δεν είμαι καλή στην τηλεόραση και το ξέρω, δεν είμαι ελεύθερη. Α, τώρα είσαι πολύ ελεύθερη. Είμαι... Θα μου πεις βέβαια τώρα δεν παίζεις ρόλο. Είμαι για σένα. Είσαι για τον εαυτό σου. Όχι, όχι για γιατί εσύ με κάνεις να αισθάνομαι άνετα. Εδώ είμαστε οι δυο μας και μιλάμε και όλοι αυτοί που μας βλέπουν, μεσολαβεί ένα στούντιο. Έχω μια πορεία. Σε βλέπω ακόμα και το διαισθάνομαι και είναι από τις κουβέντες σου τις μικρές που ακούγονται. Μου κάνει εντύπωση να είσαι πικραμένη και να μην σε έχει βοηθήσει η πείρα σου τόσα χρόνια για το ότι είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο για το οποίο ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Και όσο εσέναν μπορεί να σε ενοχλεί αυτό, άλλο τόσο θεωρεί και ο άλλος δικαίωμά του να λέει το μακρύ του και το κοντό του για ένα δημόσιο πρόσωπο. Μα γι' αυτό και το δέχτηκα, γι' αυτό και δεν ζουρλάθηκα. Κανονικά θα έπρεπε ή να είχα τρελαθεί, ή να είχα γίνει αλκοολική, να παίρνω ηρεμιστικά ή κάτι τέτοια. Τίποτα δεν συμβαίνει από όλα αυτά, μια χαρά είμαι. Να σου κάνω τώρα έτσι μερικές ερωτήσεις, λίγο μελό και λίγο κοινότοπες. Αληθεύει ότι κάνεις μπάνιο μεγάλα, ξυπνάς στις 2 η ώρα το μεσημέρι, δεν έχεις καπνίσει ποτέ στη ζωή σου για να μην χαλάσεις το δέρμα σου, οπουδήποτε και να βρίσκεσαι στη 1 η ώρα τη νύχτα θα τα παρατήσεις, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κοιμηθείς για να μην χαλάσεις. Άκουσε, Λιάννα. Όλα αυτά πόσο αληθινά είναι. Δηλαδή θέλω να πω με λίγα λόγια πόσο πραγματικά ζει η αλήθεια. Τίποτα. Εγώ ζω σκληρά, δουλεύω σκληρά. Σου πω κάτι όμως να γελάσεις. Είχα πάει κάποτε, ξέρεις, μια από αυτές τις συγκεντρώσεις και δύο κυρίες συζητούσαν για μένα. Εγώ το πήρε το αυτί μου, πώς διατηρείται. Και έτρωγε τη δεύτερη πάστα η κυρία. Μου λέει, κυρία Βιβλιοκλάκη, για σας λέμε. Λέω, τ' άκουσα. Μα πώς διατηρείστε έτσι. Δεν τρώω, κυρά μου, της λέω, δεν τρώω, το καταλαβαίνεις. Και έμεινε αυτή με το κουτάλι. Με το κουτάλι και την πάστα. Όχι, την έφαγε δηλαδή. Την έφαγε, δεν την κατάφερε να την εμποδίσει. Την έφαγε και έλεγε, λες να είναι και έτσι. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Κοίταξε, προσέχω, το μόνο που κάνω, προσέχω τη διατροφή μου. Και τον ύπνο σου. Και τον ύπνο μου τώρα τελευταία, όχι και τόσο. Να πω κάτι. Δηλαδή δεν ξενυχτάω άσκοπα, ναι. Δεν πίνω, δηλαδή δεν μου αρέσει να πίνω. Ούτε εγώ πίνω. Αλλά ένας επαγγελματίας. Ο οποίος οργανό του είναι το σώμα του, ναι. η φωνή του, το πρόσωπό του. Δηλαδή το σώμα σας, εσάς ναι, των ηθοποιών, ναι. το έλεγε ο Αλεξανδράκης αυτή την καρέκλα πριν από λίγες μέρες. Το οργανό σας είναι το σώμα σας, το ίδιο. Βέβαια το σώμα δεν μας και η φωνή μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείται παράξενο το να πρέπει να προσέξεις τον ύπνο σου. Μα το να κοιμηθείς και να είσαι ξεκούραστη και ναι. να είσαι φρέσκια για να πας να βγάλεις δύο παραστάσεις. Κάποιο ναι. Σάββατο ή κάποια Κυριακή. Είναι υποχρέωσή σου σε τελευταία ανάλυση. Ναι. Δεν μπορεί κάποιος να είναι και fiction, δηλαδή να είναι και στο θέατρο σε έναν άλλον κόσμο και να είναι και στη ζωή όπως όλοι οι άλλοι. Κοίταξε, δεν προλαβαίνω να είμαι τόσο πώς το λένε, άνετη. Δηλαδή να πάω να κάνω τη δουλειά μου και να γυρίσω να κοιμηθώ. Έχω πολλές ευθύνες, Λιάννα. Εγώ την ευθύνη του σπιτιού δεν είπαμε καραβοκύρισα. Έχω το γιο μου. Έχω τους ανθρώπους που δουλεύουν για μένα. Ποιος νοιάζεται, ποιος τα φέρνει. Εν κατακλείδι στο σπίτι. Και εδώ, που τα λέμε και μετά, εδώ που τα λέμε και μετά από τόσα χρόνια. Ένα ζεμένο μουλάρι είμαι από τότε που άρχισα. Και έχει και ορφανέψει, ναι. Όταν λέω έχει ορφανέψει, πέρα από το να χάσει τον πατέρα σου, έχασε και όλου του πατεράδε σιγά σιγά και του είδε να χάνονται που είχε και στο σινεμά. Ναι. Έχασα τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα, τον Διονύση τον Παπαγιανόπουλο και
και το Λαβρέντι, το Διανέλο. Αυτοί οι τρεις ήταν οι πατεράδες μου στον κινηματογράφο. Το παιδί ψήνεται. Ψήναμε, παππούλη, ψήναμε. Τι καθόμαστε, καμαρώνουμε. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Στο γιατρό. Αν είσαι υπερβολικός. Υπερβολικός. Βέβαια, άσε να δούμε πρώτα τι έχει. Τώρα εδώ που τα λέμε, παππούλη μου, νομίζω ότι έχει μάλλον δίκιο η μαμά. Τι να τον κάνουμε, το γιατρό. Εγώ έτσι και κάτω σήμερα στο κρεβάτι, αύριο θα είμαι. Αυτό το ξέρουμε. Και με την υγεία δεν επιτρέπεται να παίζει κανείς. Μα γιατί καλέ, μπαμπάκα μου, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Να, αυτό είναι. Πρώτο κρατικό βραβείο γλυπτικής στο Θάνο Σωτηρίου. Γι' αυτό με επιλάτευες μια ώρα με αυτό τον παλιό χαρτό. Μ' αρέσει, μπαμπάκα μου, μ' αρέσει. Αυτός είναι ο μόνος άντρας που μου ταιριάζει. Γι' αυτό πρέπει να πας να μου τον βρεις. Εγώ, δεν είσαι καλό. Μπαμπάκα, θα πας. Θα πας. Α, εσύ δεν έλεγες ότι θέλεις να κάνεις μια μεγάλη δωρεά, να χαρίσεις ένα άγαλμα για να στηθεί πάνω από το μεγάλο συντριβάνι μέσα στην πλατεία. Ε, ποιος θα σου κάνει το άγαλμα. Να τον. Εγώ στον βρήκα το γλύπτη και μάλιστα με βραβείο πρώτο. Άκουσε, πουλάκι μου, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, σου κάνω όλα τα χατήρια, αλλά αυτό αποκλείεται. Βάζεις ένα στοίχημα τη τσαπά. Βάζεις στοιχήματα και εδώ στοιχημάρχη. Πάει ένα χιλιάρικο. Πάει. Δεν πάω. Θα πάει, βαμπούλ. Δεν πάω. Εγώ σε ξέρω εσένα. Εγώ σε έχω γεννήσει εσένα. Εσύ. Δεν με ξέρεις καλά. Εγώ να μην πω μια κουβέντα έτσι και την πω πάει τελείως. Εγώ είμαι βράχος. Βράχος. Αχ, πατέρα, θα σκάσω να τον ξαναπεράσουμε. Θα σου πω, κορίτσι μου, μην κάνεις έτσι. Βάζ' τα γερά του την πόλη και τώρα θα δεις. Γερά, πατέρα. Κράτα του χατή, πατέρα. Βέκο, πέλα, τώρα γέρνουμε με πονή, θα πατάρουμε. Ας πατάρουμε. Τι να πτύγουμε, δηλαδή. Να το ρωτήσω, ίσως θα κοιτάξουμε το φιλόθυμο. Προς, πατέρα. Έχασε και τους τρεις. Έχασε και το Φίνο. Έχασε και το Φίνο. Έχασε και το Σταύρο τον Κελεσίδη, που ήταν ο μακιγιέρ μου στη Φίνος Φίλμ και που πάντα μου έλεγε μια ιστορία πριν μπω στο πλατό για να μου φτιάξει τη διάθεση. Μου έλεγε το να σε βάψω ή να σου κάνω. Σου βάλω ψεύτικα ματοτσίνορα. Δεν φελάει. Εκείνο που θα ωφελήσει είναι να σου φτιάξω την ψυχική σου διάθεση. Και μου έλεγε μια ιστορία και μόλις χαμογέλαγα. Τώρα μου έλεγε τρέχα, είσαι έτοιμη για το πλατό. Και αν προσέξεις τις πρώτες μου ταινίες, είμαι ελάχιστα μακιγιαρισμένη, όπως είμαι και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, με την πεποίθηση ότι η διάθεσή σας, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αποκλείεται να μην έχει φτιάξει μέχρι αυτό το σημείο, ένα μικρό αναγκαστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, ψηλά τα χέρια, μέρος δεύτερον, Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία, πέρα από το να εκτοξεύεται στην επικαιρότητα με βάση τις δικές της δραστηριότητες, βρίσκεται στις παρυφές της πολιτικής με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θέλοντας και μη. Αλίκη, αυτό το λέω συνειδητά. Λέγαμε πριν ότι κατηγορήθηκες για κάποιο διάστημα που εργάστηκες για τον ραδιοφωνικό σταθμό Αντένα, ότι κατέλαβες θέση δημοσιογράφου και μάλιστα πήγες και στο εξωτερικό. Χαμός έγινε. Συνάντησες και τον πρόεδρο του Κύπρου, τον κύριο Βασιλείου, και με ποιο δικαίωμα εσύ κάνεις τον δημοσιογράφο. Τον έκανες τον δημοσιογράφο. Όχι, δεν έκανα τον δημοσιογράφο. Από ήμουν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η επώνυμη, που μιλάει επί ίσης ώρης με άλλους επώνυμους, είτε στον χώρο το δικό μας, τον ελληνικό, τον ελλαδικό, ναι. Είτε με ανθρώπους όπως είναι ο Δουκάκης ή ο Γιώργος ο Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν μεγάλη εμπειρία για μένα. Φυσικά υπήρχε ένα team δημοσιογραφικό από πίσω μου, δεν ήμουν εγώ. Εγώ απλώς έκανα την κουβέντα. Και τι ατζά μου, έπαιρνα συνέντευξη από τη μάνα του Δουκάκη, την Ευτέρπη, και είχα ξεχάσει να βάλω το μαγνητόφωνο στο on. Άσχετη. Μου έγινε μια επίθεση πολλές. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται άνω κάτω η Ελλάδα μόλις πάω να κάνω κάτι που είναι έξω από την ταμπέλα που μου έχουν κολλήσει. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη λοιπόν είναι μόνο για να μας δίνει χαρά, κέφι, να είναι το χαριτωμένο κορίτσι. Λοιπόν δεν είμαι χαριτωμένο κορίτσι, καθόλου χαριτωμένο κορίτσι. Ρόλος ήταν κι αυτός. Και δεν είσαι πια κορίτσι. Και δεν είμαι πια κορίτσι, μια πολύ μεγάλη γυναίκα. Και έχεις ενηλικιωθεί. Και φαντάζομαι ότι έχεις να πέτσει να ενηλικιωθεί και το κοινό και να σε παρακολουθήσει. Βέβαια. Και να μην περιμένει το βερίκο κορίκο, ρίκο, ρίκο, τώρα. Όχι πια. Το έπαιξες τότε. Εγώ δεν φταίω αν ξυπνάω το πρωί και λέω πω, έχουν πάρει πια τα χρόνια. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και μου λέει ψέματα. Τι να κάνω, τον σπάσω. Δηλαδή αυτό είναι ένα βιολογικό, ας πούμε, προσωπικό δικό μου θέμα. Καλή, στέκεσαι καλά και λοιπόν. Να δεις τη μάνα μου. Καλύτερη από μένα είναι. Ωραία. Στέκεσαι καλά. Mm. Αυτό δεν είναι αμάρτημα. Όχι, δεν αμάρτημα. Τώρα κοίταξε όμως, γυναίκα και όμορφη. Και όμορφη δεν είμαι. Καλοστεκούμενη.
Και κοίταξε, το όμορφο είναι υποκειμενικό. Ναι, αυτό ακριβώς. Για κάποιους και φαίνεται. Εκπέμπεις, μπράβο, και φαίνεται ότι για πολλούς είσαι όμορφη. Υπήρξες, είσαι και εύχομαι και να είσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν όμορφοι, δεν θα ήθελα να γίνω μακάβρι, αλλά μέχρι την ίστατη στιγμή τους. Και υπάρχουν άλλοι που δεν υπήρξαν ποτέ. Ναι. Αλλά αυτό είναι και πραγματικά θέμα υποκειμενικό. Όμως με την πολιτική. Και εδώ δεν είναι το γένος Κουμουνδούρου, ούτε ίσως τα παιδικά σου τραύματα από την εποχή του εμφυλίου. Έχεις βρεθεί στην πολιτική. Σκηνή. Λέω τη γνώμη μου, ελεύθερα. Έχεις βρεθεί στην πολιτική σκηνή και θα σου πω πώς. Έχω το θάρρος της γνώμης μου, θες. Ήθιστε να ρωτούν τους επωνύμους σε εποχές έντονες πολιτικά τη γνώμη τους. Ναι. Λοιπόν, σε έχουμε ακούσει, ή εκτός αν κάνω λάθος, έχουμε ακούσει να στηρίζεις πότε τον Δεν στηρίζω κανέναν. Όχι, δια των δηλώσεών σου. Όχι, δεν στηρίζω κανέναν, λέω τη γνώμη μου. Είπα κάποια στιγμή όταν βγήκε ο κύριος Παπανδρέου ότι αυτός είναι χαρισματικός. Δηλαδή ήμουν και επηρεασμένη. Τότε έπαιζα και την Εβίτα Περών, ξέρεις, και έβλεπα και έτσι. Λίγο πιο επαναστατικά τα πράγματα. Όχι, πιο επαναστατικά. Όχι, έβλεπα τον Παπανδρέου ότι το πήγαινε προς τα εκεί. Δηλαδή και αυτή η γυναίκα είχε ένα χάρισμα να επικοινωνεί με το λαό. Λοιπόν, και είπα, έχει χάρισμα. Και το είχε. Και πραγματικά εκείνη την εποχή ο λαός τον ερωτεύτηκε. Και μετά νομίζω ότι ο κύριος Παπανδρέου ερωτεύτηκε τον εαυτό του μέσα από τον καθρέφτη, δηλαδή μέσα από τα μάτια του κόσμου. Κόσμου και άσε μετά. Δικαίωμά μου λοιπόν είναι να πω ότι ως εδώ. 8 χρόνια, δεν είδαμε τις καλύτερες μέρες, φτάνει. Λοιπόν, ας δούμε μήπως μια άλλη παράταξη μπορεί να μας τις προσφέρει. Αν όχι, και αυτή να φύγει. Και μετά γίνεται η οικουμενική. Ωραία, λέω. Εντάξει. Αλήθεια, όταν πρωτάκουσες έτσι οικουμενική. Μου έκανε κάτι σαν συμφωνική. Ναι. Η συμφωνική του Λονδίνου, της Βοστόνης. Ωραίο πράγμα, λέω. Οικουμενική. Βέβαια, έξω από τη Λάρισα χαμπάρι δεν είχαν πάρει. Μάλιστα σε ένα χωριό της Κρήτης, το άκουσα και αυτό, όταν είδανε, λέει, το κύριο Ζολώτα στην τηλεόραση, πανηγυρίζανε την νίκη του Πασόκ. Νομίζαν ότι είναι ο κύριος Παπανδρέου μετά την τελευταία εγχείρηση από το Γιακούμπ. Δεν μου λες όμως. Θα πολιτευόσουν ποτέ? Όχι. Όχι, γιατί η πολιτική έχει πολλές παγίδες και δεν τις ξέρω. Για να γίνεις μάστορας πρέπει να κάνεις βοηθός. Και εγώ δεν έχω κάνει βοηθός. Θα μπορούσα βέβαια να πω. Κατεβαίνω στις εκλογές και να πάρω και πολλούς ψήφους. Δεν θα έπαιρνες, τι λες. Και λοιπόν, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Επειδή είσαι επώνυμος σε ένα χώρο, να πας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι είναι πάντως παράξενο. Ξέρουμε μόνο τη Μελίνα. Ναι. Μόνο αυτή δικαιούται να είναι στο κοινοβούλιο. Και αν θέλεις και η Άννα Συναντούνου που κάνανε και πολλές θυσίες. Και η Μελίνα προέρχεται και από ένα χώρο πολιτικό και είναι και πολιτικό πρόσωπο και της αρέσει και η πολιτική και έχει δώσει και τη ζωή της εκεί. Και μπορεί και σε τελευταία ανάλυση. Και μπορεί και. Άσε μη σου πω ότι μου έτυχε στην Αυστραλία, μόλις είχε πρωτανέβει το Πασόκ, σε μια εκπομπή σαν τη δική σου, σαν του Λάρι Κίνγκ. Ναι, να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Στη θέση τους. Πολύ επιτυχημένη εκπομπή. Με ρωτάει ο συνομιλητής μου, λοιπόν τώρα που έχετε πρωθυπουργό τη Μελίνα Μερκούρη, άντε να του εξηγήσω εγώ ότι δεν έχουμε τη Μελίνα Μερκούρη. Έχουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και ότι η Μελίνα Μερκούρη είναι υπουργός πολιτισμού της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Και όμως του άρεσε τόσο πολύ να έχουμε τη Μελίνα Μερκούρη και θα μ' άρεσε και εμένα. Και θα μ' άρεσε και εμένα να ξεπεταχτούμε γυναίκες, βρε παιδί μου. Εγώ όχι στην πολιτική, αλλά σε άλλους τομείς θα μπορούσα να προσφέρω πολλά πράγματα. Δηλαδή είσαι υπέρ της, του ενδεχομένου η Μελίνα Μερκούρη να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μα το Θεό, μακάρι να γινότανε. Μακάρι να γινότανε. Ξέρεις τι κύρος θα έχουμε παρά έξω. Το έχουμε χάσει λίγο νομίζω. Δεν συμφωνείς? Συμφωνώ. Όμως να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να αναλάβεις έναν ρόλο, καλώς εννοούμε ένα εθνικά δημοσιοσχετίστικο. Θα μπορούσα δηλαδή. Να μην πω σαν την Σίλεϊ Τέμπλα, πρεσβευτής εκπροσωπικότητα. Όχι, δεν θα ήθελα. Όχι, δεν την απόξω ποτέ. Διπλωματία. Την απόξω ποτέ εγώ. Ποτέ. Θα ήθελα όμως να προσφέρω κάτι σε αυτή τη χώρα. Τι να προσφέρω? Να διώξω τον έφος εγώ? Πώς να το διώξω? Όταν κατασκευάζανε την Αθήνα, όταν δίνανε αυτές τις αντιπαροχές και έγινε αυτή η πόλη φρικιό, αυτή η πόλη τέρας, δεν ξέρανε ότι θα πνιγούμε μια μέρα. Δεν ξέρανε ότι όταν γινόταν τότε η εποχή της μετανάστευσης που φεύγανε Αυστραλία, η Γερμανία, Αμερική, Καναδά και δεν ξέρω πού πήγαινε ο κόσμος και η Αθήνα. Ήταν και η Αθήνα, κατάλαβες, μέσα στη μετανάστευση. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν υδροκεφαλισμό. Μια υδροκέφαλη Αθήνα, συγκεντρωμένα όλα εδώ και πνιγόμαστε. Πώς δεν φοβήθηκες εκείνη τη δήλωση ψηφίζω 154? Δεν με ενοχλεί η διαφήμιση που την κάνει οποιοδήποτε επώνυμος. Γιατί να τη φοβηθώ? Στο εξωτερικό ήθιστε, εννοώ τη λέξη ψηφίζω.
Και τελευταία να σε πει ήταν ανωδυνότερο από οποιοδήποτε άλλο. Βέβαια. Από οποιοδήποτε άλλο ψηφίζω. Από οποιοδήποτε άλλο ψηφίζω. Βέβαια, γιατί ό,τι και να ψήφιζε, είτε σε αποτέλεσμα δεν βγήκε. Οπότε. Και για έναν ηθοποιό μπορεί να ήταν και προβληματικό το να δηλώσει οτιδήποτε άλλο. Κοίταξε, από την ώρα που δεν διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού δια τη πολιτική, νομίζω ότι δικαιούσε να δηλώνει ό,τι θέλει, όπω άλλωστε δηλώνουν οποιοδήποτε από εμά ό,τι θέλουμε. Βέβαια. Τώρα, εγώ είμαι εναντίον των διαδηλώσεων, των εκδηλώσεων, τα σημαίακια, όλα αυτά είναι πράγματα ανώριμα, πώς να σου πω. Πρέπει ο πολίτης να διεκδικήσει το δίκαιο του. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι κυβερνήτες έχουν την εξουσία, αλλά τη δύναμη την έχουμε εμείς, σαν λαός. Και πρέπει να αρχίσουμε την επανάστασή μας πρώτα απ' όλα μέσα από το οικογενειακό μας περιβάλλον. Ύστερα στο περιβάλλον της δουλειάς μας και ύστερα στο κοινωνικό χώρο. Λοιπόν, έτσι είμαι ένα επαναστατημένο άτομο εγώ, όπως είσαι και εσύ. Πόσο μόνη σου έχεις αισθανθεί μέσα σε όλα αυτά? Τόσα χρόνια σανίδι και τόσα χρόνια θέατρο. Και χωρίς έναν... Και τόσα χρόνια κινηματογράφος. Και τόσα χρόνια μόνη τελικά. Χωρίς κανένα στήριγμα. Με ρώτησαν κάποτε ποιος είναι ο άντρας της ζωής μου και ξέρεις τι απάντησα. Ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ. Τι θα πει ο άντρας της ζωής μου? Δηλαδή ποιος με βοήθησε? Κανείς. Άμα δεν το θέλεις από μόνος σου να προχωρήσεις, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Τελικά δεν ξέρω αν έχω κάνει και τίποτα σπουδαίο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι φορές που με πιάνει η αισιοδοξία και λέω, δεν έχω κάνει και τίποτα. Τα δύσκολα είναι μπροστά μου. Και άλλες φορές λέω, έχω κάνει λοιπόν και τα πιο δύσκολα και τα πιο ανομοιογενή πράγματα και έτσι μπορώ να κάνω και τα δυσκολότερα ακόμα. Δεν σκέφτηκα ποτέ να παραιτηθώ, δεν σκέφτηκα να αποχωρήσω, δεν σκέφτηκα να πάω να κλειστώ στο σπίτι μου το εξοχικό και να μαζέψω τα ζώα και να ζω μαζί τους. Δεν μ' αρέσει να φύγω. Θέλω να είμαι μάχημη ως την τελευταία μου πνοή. Νομίζω ότι πάλι σε συνάδελφό σου ηθοποιό πριν από λίγες εβδομάδες εδώ είπε ότι οι ηθοποιοί είναι πεπισμένοι. Δεν ξέρω, ίσως να είναι και ένα μέρος από τον μύθο. Πεθαίνετε πάνω στο σανίδι τελικά. Δηλαδή πεθαίνετε μέσα στο επάγγελμα. Δεν συνταξιοδοτήστε και πάντως δύσκολα αυτοσυνταξιοδοτήστε. Εκτός και αν έχει κάτι κακό για να φύγετε. Όμως πριν μίλησες για μια καριέρα η οποία είχε τρεις αποτυχίες. Ας τις πω έτσι για να συνοψίσουμε τη λέξη. Γραντιόζες. Ναι, είναι πολύ λίγο όμως, Αλίκη, σε 33 χρόνια τρεις αποτυχίες. Και η τρεις... μία λες, θα μπορούσες να θεωρήσεις αποτυχία το ότι φέτος το θέατρο δεν πήγε όπως θα το ήθελες. Θες να μου θυμίσεις ένα φιάσκο σου? Η πρώτη μου δουλειά. Το 1960, που ήμουν πρωταγωνίστρια στο θέατρο Μουσούρι, στον κινηματογράφο Αττικών, πεζότανε το Ξύλο Βίκη από τον Παράδεισο, το Κλωζοσκούφι. Το Κλωζοσκούφι, μάλλον. Μάλλον. Και η μία ουρά από το Αττικό ερχόταν και ενωνόταν με την ουρά από το θέατρο Μουσούρι. Το έχω ζήσει και αυτό. Mm. Λοιπόν, δύο ουρές, μία στο κινηματογράφο και μία στο θέατρο. Ναι, στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας. Σαν διαδήλωση. Το έχω ζήσει και με βέβαιη πως θα το ξαναζήσω και το ζήσα και στην Επίδαυρο με τη Λυσιστράτη. Που έγινε. Ξέρεις τι έγινε. Το φιάσκο. Το φιάσκο λοιπόν ήταν η πρώτη μου δουλειά, η πρώτη μου θειασαρχική δουλειά ήμουνα. Θείασος, θύμισέ μου. Θείασος Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μάνος Χατζηδάκης. Πώς λέμε Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ, ήτανε Βουγιουκλάκη Χατζηδάκης. Και κάναμε το Κέσαρ και Κλεοπάτρα. Καταπληκτική δουλειά. Μεγάλη παράσταση. Εξαίσια μουσική, σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, κοστούμια και σκηνικά του Εγγονόπουλου. Από τότε άρχισα να κάνω φωνητική με την Έλλη Νικολαίδη που της χρωστάω πολλά. Ό,τι καλύτερο δηλαδή, η αφρόκρεμα. Η αφρόκρεμα. Ναι. Και στην πρεμιέρα οι μισοί θεατές είχαν κοιμηθεί. Εγώ το είχα καταλάβει βέβαια από τη γενική ότι δεν θα πάει. Συγγνώμη που γελάω. Αλλά γιατί κοιμήθηκαν, έτσι πες μου τώρα μετά από τόσα χρόνια εσύ που μπορείς να καταλάβεις. Τι μπορεί να κοιμήθηκαν στα μισά της παράστασης? Ήταν ανιαρή η παράσταση, τι ήταν? Κουραστική, δεν την περίμενε το κοινό? Είχε στο μυαλό του Κλωτσοσκούφ που βλέπει δίπλα στο θέατρο? Ακριβώς. Ακριβώς. Έβγαινε μια Κλεοπάτρα μελαχρινή, αφού μου είχε και αυτό, το ζήσα και αυτό, στο τέλος της παράστασης, μια μητέρα με την κόρη της, μπήκαν στο καμαρίνι και μου είπαν, καλά κυρία, καλά δεσποινής μάλλον, τότε ήμουν πολύ μικρή, πότε θα βγει η Αλίκη Βουγιουκλάκη? Είχε τελειώσει το έργο. Ναι, περιμένανε το μαλλί το ξανθό. Περιμένανε το κορίτσι που ξέρανε. Ναι. Και τότε ο Φίνος μου είπε, βάλε τη σχολική ποδιά, ναι, και έπαιξα τα χτυποκάρδια στο θρανείο. Ναι. Σήμερα βλέπουμε στην πολιτική τα χτυποκάρδια στο κρανίο. Ναι. Και όπως πολύ εύστοχα η ίδια παρατήρησε σε μια συνέντευξή σου, ένας μεγάλος
Κριτικός σου έχει χαρίσει τον τίτλο «Η Αλίκη στη χώρα των τραυμάτων». Ναι. Όχι χαρίζοντας τον σε σένα βεβαίως, γιατί εσύ Αλίκη ήσουν, Αλίκη ναι. είσαι και Αλίκη θα είσαι. Τα τραύματα είναι ναι. που άλλαξαν και ίσως αντικατέστησαν τα θαύματα. Τα τραύματα που έχουμε περάσει όλοι μας. Ακριβώς. Και που περνάμε. Και αν με ρωτήσεις ποια ήταν η καλύτερη κυβέρνηση που έχω δει σε αυτά τα χρόνια, που παρακολουθώ και παρατηρώ, θα σου πω είναι αυτή που δεν μας έχει κυβερνήσει ακόμα. Ακόμα. Όχι. Αλήθεια, γιατί δεν βλέπουν την Ελλάδα σαν, όπως βλέπω εγώ την επιχείρησή μου στο θέατρο, δηλαδή. Λένε κάθε τόσο. Βρήκαμε άδεια ταμεία. Εγώ δεν το δέχομαι. Καμένες γιες, έχουμε συνηθίσει. Κάτσε, δεν είναι μόνο τωρινό φαινόμενο, είναι έκαθεν. Άδεια ταμεία. Ο επόμενος βρίσκει πάνω τα άδεια. Φώναξε τον προηγούμενο ναι. και πες του πού είναι τα αποδεικτικά, τα στοιχεία, τα αυτά. Και άμα δεν στα φέρει, φώναξε τον εισαγγελέα. Αυτός δεν είναι εντάξει, δεν μου τα έφερε. Εγώ δεν παίρνω την καρέκλα. Όχι να κάτσεις την καρέκλα και να λες, α, πήρα άδεια ταμεία και τι να κάνω. Και τι θα κάνεις. Θα τα πληρώσω εγώ δηλαδή. Εγώ, εσύ, ο ελληνικός ναι. λαός. Όχι. Και γι' αυτό αγανακτεί ο λαός και γίνεται έξαλλος. Και ζουρλαίνεται και δεν ξέρει τι να κάνει. Έχω την εντύπωση ότι καλά κάνεις και δεν θες να ασχοληθείς με την πολιτική, γιατί θα ξεχάσεις το on στο μαγνητόφωνο. Και το λέω ευθέως με πολύ αγάπη, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς με αυτήν την επιχειρηματική, για να θες και ειλικρινή αντίληψη στα πολιτικά πράγματα. Τα πολιτικά είναι πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο πάνω από εμάς. Ναι. Ας αφήσουμε λοιπόν την πολιτική σε αυτούς που θέλουμε να την κάνουν, αλλά εμείς να διατηρούμε για τον εαυτό μας το δικαίωμα να λέμε τη γνώμη μας. Σαν πολίτες. Σαν πολίτες να λέμε τη γνώμη μας. Που εργαζόμαστε, που πληρώνουμε. Και που ψηφίζουμε. Την εφορία και που επαγγελματίες ψηφοφόροι γίναμε. Λεφτά έκανες, Αλίκη, τόσο χρόνο. Όχι πολλά. Δηλαδή, όχι τα λεφτά που θα έπρεπε να έχω κάνει. Έκανα λίγα. Λίγα. Τόσο όσο να... Περνάς καλά. Να μην κινδυνεύεις να μείνεις νηστική. Βέβαια. Και να μην... Να μην κρέμεσαι από μια σύνταξη. Δεν ίσως. Θα την πάρω τη σύνταξη εγώ ποτέ. Ναι, αυτό εννοώ. Να μην κρέμεσαι από μια σύνταξη για να ζήσεις. Λοιπόν. Δεν με νοιάζουν και πολύ τα λεφτά. Με νοιάζει να ακριβοπληρώνομαι για αυτό που κάνω, αλλά ύστερα το τι θα τα κάνω τα χρήματα ή που θα ξοδευτούν, λίγο με νοιάζει. Η αλήθεια είναι ότι είσαι από τους στάρ. Mm. Είσαι η στάρ η οποία δεν έχει ζήσει προκλητικά με την έννοια των χρημάτων της πολυτέλειας. Δεν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει προκαλώντας μας. Τι λες, πρε, Λιάννα, δεν οδηγώ αυτοκίνητο. Δεν είχα καμιά μανία τέτοια. Επίδειξης να πάρω το αυτοκίνητο ή να πάρω ένα σκάφος ή τίποτα. Ένα σπίτι έχω εδώ και ένα στην εξοχή που τα λατρεύω και είναι και ο χώρος μου. Μα δεν νομίζω τώρα και δύο σπίτια δάνεια. Και 13 να είχα δηλαδή, θέλω να πω, δεν πείραζε γιατί θα τα είχα βγάλει από τη δουλειά μου. Ναι, δεν φαντάζομαι αν τα έκλεψες από κανένα ή από κάποιο δημόσιο ταμείο. Όχι. Και άλλωστε επιχορηγήσεις έχεις πάρει. Ποτέ. Ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Και τώρα που πάω στην Επίδαυρο για δεύτερη φορά. Πάλι η παραγωγή δεν είναι δική μου. Επιλογή του σκηνοθέτη ήταν να πάω εγώ στην Επίδαυρο του Μίνου του Βαλανάκη, που τον εκτιμώ και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Η παραγωγή είναι του Γιώργου Λεμπέση. Και εγώ, αν περισσέψει κάτι από αυτή τη δουλειά, θα πληρωθώ διαφορετικά. Δεν θα πληρωθείς. Δεν θα πληρωθώ. Ήθελα ένα τσιγάρο τώρα. Είδες, έχω αρχίσει και καπνίζω, αλλά μην μου το δώσεις. Όχι, δεν θα σου το δώσω. Θα σε βοηθήσω να μην το καπνίσεις, γιατί έχεις αρχίσει και καπνίζεις τα 3-4 τελευταία χρόνια. Δεν κάπνιζες. Όχι, δεν κάπνιζα. Αλλά είναι μια εκτόνωση. Γιατί μπορεί να άρχισες να καπνίζεις. Που λέμε το στρες. Το στρες. Ναι. Το στρες δεν φεύγει όταν κάποιος γίνεται σιγά-σιγά πεπειραμένος και μπορεί να κουπηλατήσει καλά. Όταν οι ευθύνες γίνονται μεγαλύτερες, όταν συνειδητοποιείς ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Τώρα που το παιδί σου μεγάλωσε, γιατί ευθύνες σου. Για το παιδί σου σπουδάζει οικονομικά. Ναι. Είναι ένας μεγάλος άνδρας. Και είναι και μια χαρά παιδί. Μια χαρά παιδί και έχει πέρα το δρόμο του. Ποιες είναι αυτές οι ευθύνες που αισθάνεσαι να σε βαραίνουν. Ξαφνικά, γιατί αισθάνεσαι να έχεις και κάποιες ευθύνες που είναι πέρα από το θέατρο, πέρα από την Αλίκη, πέρα από το παιδί, πέρα από την οικογένειά της. Πάντα εξακολουθώ να νοιάζομαι για την οικογένειά μου, όπως σου είπα, που είναι η μάνα μου, τα αδέρφια μου, το παιδί μου. Και για τη δουλειά μου. Έλεγα στην Εβίτα και πού θα πάω εγώ. Και αναρωτιέμαι καμιά φορά τα βράδια όταν μένω μόνη. Και πού θα πάω εγώ. Δηλαδή πού θα καταλήξω. Το καταλαβαίνεις αυτό. Πολύ. Ας μην συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Το καταλαβαίνω. Έχεις σχετιστεί και επειδή είσαι άνθρωπος που μιλάει ελεύθερα για πράγματα και τη ιδιωτική του ζωή, και άλλωστε δεν ξέρω πόσο ιδιωτική είναι η ζωή των δημοσίων προσώπων. Τελικώς ίσως να μην έχει καθόλου και δικαιωματικά δεν είναι. Ναι. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Έχεις κάνει σχέσεις με μικρότερους από σέναν άνδρες. Πριν πάμε εκεί. Πριν πάμε εκεί, ας πάρουμε τη ζωή μου από την αρχή. Ναι. Έτσι.
Ακούστηκα ποτέ για κανένα σκάνδαλο όταν ήμουν νεαρή? Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Ήμουνα το πρότυπο του καλού κοριτσιού. Έκανα έναν γάμο με έναν πετυχημένο ηθοποιό. Και την ώρα που και τους δυο μας είχαν θεοποιήσει. Στα εικονίσματα. Ναι, ναι. Το έχω δει και αυτό. Εγώ είχα το θάρρος να πω, λοιπόν, ο γάμος δεν πάει άλλο, χωρίζω. Και είχα όλο, πλήρωσα όλο το κόστος αυτό. Ναι, βέβαια. Και από τότε αποφάσισα να μείνω ελεύθερη. Ναι. Ανήπαντη. Αποφάσισες να μην ξαναπαντρευτείς στα σοβαρά από τότε που χώρισες από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ? Ε, το θέλησες πραγματικά να μην ξαναπαντρευτείς ή απλώς θέλησες, αν ποτέ πάρεις ξανά το ρίσκο ενός γάμου, να το πάρεις κάτω από τις προϋποθέσεις που το ρίσκο θα ήταν σχεδόν σίγουρο? Δεν είναι σίγουρο με τα δικά μου κυβικά. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα βρω μια ισορροπημένη σχέση. Και έτσι, εγώ δεν έχω δηλώσει ότι έχω καμία σχέση. Στις εφημερίδες τα διαβάζω. Ναι. Δεν θα ντρεπόμουν να πω ότι ναι, επιλέγω αυτόν τον κύριο για να έχω παρέα. Διαβάζω στις εφημερίδες διάφορα για μένα. Τι να κάνω. Σου είπα για μικρότερους άνδρες, καταφεύγοντας τις λεζάντες, όπως λες, των εφημερίδων. Γιατί πιστεύω ότι ίσως να ησυχάσεις για λίγο καιρό από τις κουβέντες γύρω από την ηλικία σου και, λίγο, και γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ζεις, μια και από τότε που έχουμε πρωθυπουργό τον κύριο Ζολότο, όλοι ασχολούνται με τη δική του ηλικία. Ναι, και έχουν ναι. αφήσει για λίγο καιρό τη δική σου ήσυχη. Ναι, ναι, ναι. Και είμαι ότι... νεότερη από τον κύριο Ζολότα, σίγουρα. Έχουν ρίξει κάποιο χιούμορ, όποιος έχει μάτια βλέπει, νομίζω. Και έχουν ρίξει, αν θέλεις, όλο το βάρος του χιούμορ και με όλη την πικράδα που μπορεί να υπάρχει στο χιούμορ μέσα, στον αγαπητότατο κύριο Ξενοφόντα, και έτσι εσύ για λίγο έχεις ησυχάσει. Όμως, δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια ερώτηση. Ναι. Όποιος και να σε πλησιάσει, από την ώρα που είσαι στάρ, από την ώρα που είσαι επώνυμη και κοινό κτήμα, σαν όνομα, σαν Αλίκη Βουγιουκλάκη, πόσο δύσπιστη αισθάνεσαι ότι δεν σε πλησιάζει για αυτό που είναι Αλίκη, η πραγματική, η Αλίκη έξω από τους μύθους της και έξω από τους ρόλους της, και πόσο η Αλίκη μύθος? Ναι. Έχω πολύ μικρό κύκλο ανθρώπων, φίλων. Όχι, εννοώ ερωτικά, όταν και σε πλησιάζει κάποιος. Πρόσεξε. Και εκεί αισθάνομαι άνετα. Δεν ξανοίγομαι εύκολα. Ακριβώς για αυτό που είπες. Φοβάμαι. Έχω χάσει και την εμπιστοσύνη μου. Έχω πληγωθεί από τους ανθρώπους. Όμως, μου λείψε και αυτό που είπες. Ο έρωτας. Δεν τον έζησα. Δεν τον έφαγα με το κουτάλι που λένε. Τον έρωτα. Δεν τον γεύτηκα όσο θα ήθελα. Εγώ ένα κατεξοχήν ερωτικό πλάσμα. Λοιπόν, αν τώρα με κοιτάξει ένας νεότερός μου, και τι έγινε, ρε παιδιά, έγκλημα είναι? Καθόλου. Γιατί? Μια χαρά κοπέλα είμαι. Και δεν βρίσκω γιατί δεν το δικαιούσε εσύ και λοιπόν, το δικαιούται ίσως ένας άντρας με μια πολύ μικρότερη του γυναίκα. Βλέπουμε ένα μανουλοχούφταλο γέρο, ας πούμε, που έχει μια θεογυναικάρα δίπλα του και λέμε, αυτό καλό, τον είναι το καλύτερό μας αυτό. Ναι. Την ταιριαστεί. Ναι. Όχι, δεν είναι ταιριαστεί, λοιπόν. Και τα κατάφερε, όχι καθόλου. Bon. Ταιριαστός είναι κάποιος όταν αυτό που τους δένει είναι τέτοιο που να μπορεί να τους ομογενοποιεί και να είναι ταιριαστό. Αλλά είναι παράξενο να λες πως δεν χάρηκε στον έρωτα. Είναι λοιπόν αυτή η δυσπιστία που νομίζω... Όχι, δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα και... Για να χαρείς τον έρωτα πρέπει να έχεις και ηρεμία, πρέπει να έχεις και καιρό. Πρέπει να έχεις και... Καταπαράταγες όλα για ένα μεγάλο έρωτα, Λίκη? Δεν ξέρω. Όλα όμως, όταν λέω όλα, όλα. Να τα παρατήσεις όλα, όπως παρατάει κάποιος το θρόνο του. Δεν ξέρω. Γιατί πιστεύω ότι ο έρωτας θα τέλειωνε και πάλι θα βρισκόμουν μετέωρη. Πιστεύω ότι ο έρωτας δεν κρατάει για πάντα. Και αφού αυτό το ξέρω, γιατί? Λοιπόν, θα προσπαθώ να ζήσω μια ερωτική ιστορία παράλληλα και κάπου τη χάνω. Γιατί παράλληλα δεν μπορεί. Ο άλλος θέλει... Σε θέλει δικό του, δικιά ναι, του. Ναι, ναι, και είναι και κατασπαρακτικός ο έρωτος. Ναι, όταν είναι ναι. σε ακραίες και μορφές έντασης, ναι. είναι κατασπαρακτικός. Λοιπόν. Και εσύ πάντα θες να κρατήσεις ένα κομμάτι από τον άντρα σου που είναι η άλλη Αλίκη. Ναι. Δηλαδή ο άντρας της Αλίκης είναι τελικώς η Αλίκη. Κάπως έτσι. Όμως μοιάζεις να φοβάσαι τη μοναξιά. Τη φοβάμαι, αλλά δεν νομίζω πως θα μείνω μόνη. Τελικά. Με την έννοια ότι θα είμαι με ένα σύζυγο. Αυτό δεν είναι βέβαιο, δεν θα είμαι. Μπορεί και να μην είμαι, μπορεί και να είμαι, δεν ξέρεις. Ναι, βέβαια, κανένας μας δεν ξέρει. Αλλά ότι θα έχω φίλους, ότι έχω επενδύσει απάνω σε ανθρώπους, έχω δώσει πολλά από τον εαυτό μου. Που θα τελειώσει αγαπόμενοι, αυτό δεν το φοβάσαι. Αυτό όχι. Ξέρω ότι αυτοί θα με αγαπάνε μέχρι την τελευταία μου στιγμή. Και είναι άνθρωποι που τους αγάπησες, φαντάζομαι, όσους αγάπησαν και εκείνοι. Ναι. Γιατί πολλοί πίστεψαν ότι είσαι σκληρή τελικά.
Ας τους να το πιστεύουν. Ας με φοβούνται και λίγο και ας πιστεύουν ότι είμαι σκληρή. Μεταξύ μας, δεν είμαι σκληρή. Είσαι όμως ανθεκτική. Και αυτό καμιά φορά μπερδεύεται. Όταν κάποιος αντέχει πολύ και βεβαίως αντέχει και τα σκληρά πράγματα, θεωρείται και σκληρός. Ναι, δεν είμαι σκληρή. Είμαι ένα μείγμα τρυφερότητας, ανασφάλειας, μαχητικότητας και προσδοκίας. Σε έχεις ψάξει, Αλίκη. Ναι, με έχω ψάξει. Σε έχεις ψάξει, δηλαδή. Ναι, με έχω ψάξει. Σε έχεις ψάξει πολύ. Ναι, ναι. Τις αγαπάς. Με πονάω. Σε πονάς. Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις ειλικρινέστερες απαντήσεις που μπορεί να δώσει κάποιος στον εαυτό του. Σε πονάς. Κι αν σε ρώταγε κάποιος κουβοβάντης, είσαι σε θέση να απαντήσεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι. Κυρίες και κύριοι, μακάρι να ξέραμε όλοι που πηγαίνουμε και κυρίως αυτοί που έχουμε διανύσει για κάποια διαδρομή. Το ψηλά τα χέρια, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και εγώ σας καληνυχτίζουμε.